Η εμπορευματοποίηση του νερού έχει ξεκινήσει με βάση και την ευρωκοινοτική οδηγία από το 2000. Δηλαδή και η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΔΑΘ είναι ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχουν ξένο κεφάλαιο μέσα όπως η ΕΙΔΑΘ της ΣΟΕΖ κλπ. Απλώς αυτή τη στιγμή με το νομοσχέδιο που πέρασε και είναι νόμος πια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά στην εμπορευματοποίηση με άλματα. Πώς, δημιουργώντας τον οργανισμό ουσιαστικά μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία παίρνει όλες τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες που είχε η τοπική και περιφερειακή διοίκηση και το κράτος, δηλαδή παίρνει αντικείμενο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα διαχειρίζεται τα πάντα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, χωρίς βεβαίως να εξασφαλίζει φτηνό ποιοτικό νερό ή προστασία των περιοχών από πλημμύρες, είτε προσιτό αρδευτικό νερό στους αγρότες. Γιατί θα έχει και θα βασίζεται στο κριτήριο κόστους-οφέλους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, παραδείγματος χάρη, ένα αντιπλημμυρικό έργο δεν θα γίνει όταν θεωρείται ότι είναι πιο φτηνό σε σύγκριση να πνιγεί μια ολόκληρη περιοχή και να αποζημιωθούν ανθρώπινες ζωές, υποδομές, λαϊκές περιουσίες. Δηλαδή, ούτε ψίχουλα δεν θα δίνουν και φτάνουν σήμερα, το λέω, το σπίτι ενός πλημμυροπαθούς να βγαίνει σε πληστηριασμό. Ήδη Ακριβώς. έβγαλε ο άνθρωπος και ανακοίνωση. Πέρα ότι δεν έχουν δώσει όλες τις αποζημιώσεις, πέρα ότι στείλανε να πληρώσουν έμφυα Μάλιστα. και 1.000 βάσανα. Όμως, αυτή η οργανισμός ανώνυμη εταιρεία, ποιος θα είναι ο ρόλος της? Να αναθέτει μελέτες, έργα με κριτήριο του κέρδος. Αφού έχει εξασφαλίσει όλες τις αρμοδιότητες, δηλαδή Κυρία μέχρι και την Μανολά. απορρόφηση, των ΓΟΕΒ και το ΕΒ. Ξέρετε πόσες επιστολές πήραμε διαμαρτυρίας από το ΕΒ της υπόλοιπης Ελλάδας και ειδικά της Κρήτης. Γιατί είναι ένα πιλωτικό έργο στη Θεσσαλία, στην περιοχή της Θεσσαλίας και θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή έχει τα πάντα μέχρι και την πράσινη κεφή, Γεωργία. Και φυσικά το αποτέλεσμα θα είναι η τιμή του νερού θα αυξηθεί. Όμως Ωραία. το κυριότερο και με αυτό κλείνω είναι Ευχαριστώ. ότι χρησιμοποίησανε ως άλοθη και επενδυτική ευκαιρία την παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού βασιζόμενη στην καταστροφή από τη μεγάλη πλημμύρα. Γι' αυτό Λοιπόν, η είναι μεγάλη συζήτηση είναι ντροπή και εξαιρετικά ήταν και ενδιαφέρουσα, κυρία Μανολά. ένοχος και η μεθοδολογία. Δηλαδή, τη Ωραία. μελέτη της Ολλανδικής εταιρείας πάνω από 350 σελίδες δεν τις μεταφράσανε ποτέ και τις κρεμάσανε για να Εντάξει, ήταν κάνουμε στα αγγλικά και όχι στα διάλογο. ολλανδικά. Και Όλοι επειδή σας έχουμε ευχαριστούμε. ευρωεκλογές, να θυμίσω ότι όλοι ψηφίσανε την Ευρωοδηγία στο Ευρωκοινοβούλιο εκτός από το ΚΚΕ, Κυρία όμως και Μανολάκου, οι βοηθήστε με πλημμυροπαθείς λίγο. να το Πραγματικά πάρουν είμαστε εκτός υπόψη χρόνου. και για τις 9 του Ιούνιου.